Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή σας εβδομάδα! Στους εναπομείναντες, γιατί οι περισσότεροι την κανάς. Την κάνανε ρε παιδί μου. Φεύγω με ελαφρά πηδηματάκια. Την κόβω από στενό. Φεύγω ζουλάτος, φεύγω κανονικός και με τον νόμο. Αλλά φεύγω. Πάνω απ' όλα φεύγω. Φύγαμε. Και εμείς που μείναμε, να σας πω κάτι, περνάμε πολύ καλύτερα. Γιατί όπου γουστάρεις παρκάρεις, ό,τι ώρα και να βγεις δεν έχεις εκείνη την πλημμύρα του κόσμου στο κεφάλι σου. Όπου και να πας να φας σε περιποιούνται, πάντα βρίσκεις τραπέζι και ένα γκαρζόνι εξυπηρετικότατο να βρίσκεται δίπλα σου για να σε προσφέρει αυτά τα οποία έχεις παραγγείλει με ευγένεια, με τρόπους, με συμπεριφορά. Μόλις θα φύγουν τα βλαχαδερά και πάνε στα χωριά τους από την πόλη, η πόλη έχει άλλη μορφή. Έτσι λοιπόν για μας, ποτέ μου, μα ποτέ μου δεν λείπω από τη Θεσσαλονίκη Αύγουστο. Ειδικά 1 με 16-17 που γυρίζουν τα βλαχαδερά, η Θεσσαλονίκη είναι μία κούκλα. Αν εξαιρέσει φυσικά τα κοπρόσκυλα, τα οποία βρωμίζουν την πόλη, τα οποία αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι πάνω από 200.000 βρωμόσκυλα στην πόλη και κάτι πρέπει να κάνει ο δήμαρχός μας, ο λαοπρόβλητος κύριος Μπουτάρης, ο Αριανός. Γεια σου Μπουτάρη, σε πάω, σωραίος. Κάνε κάτι με τα κοπρόσκυλα. Θα πεις τώρα αυτοί που τα έχουν, τα αγαπάνε, τα κάνουν. Και εγώ είχα σκυλί και εγώ έχω σκυλιά στο, στις εγκαταστάσεις που έχω έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τα λατρεύω τα σκυλιά. Ναι, αλλά και την αγελάδα τη λατρεύει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει πιο φιλικό προς τον άνθρωπο ζώων όπως είναι η αγελάδα. Μας δίνει γάλα, μας δίνει τυρί, μας δίνει μιτζίθρα, μας δίνει βούτυρο, μας δίνει κρέας, κάνουμε κιμά, κάνουμε λουκάνικα, από το δέρμα τους κάνουμε παπούτσια, κάνουμε μπουφάν, τι δεν κάνουμε με την αγελάδα. Ναι, αλλά δεν την έχουμε στο σπίτι μας. Βρωμίσατε τις πόλεις, βρωμίσατε τα πάρκα, βρωμίσατε τους δημόσιους χώρους, βρωμίσατε τα στενά με τα κοπρόσκυλά σας. Και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, γιατί η πόλη είναι για τους ανθρώπους και οι αγροί και τα χωράφια είναι για τα κοπρόσκυλά σας. Ναι, αλλά τώρα τι κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα. Εκτός από το να τα στηρώσουμε και να βγούνε πολύ σκληροί νόμοι για αυτό που από εδώ και πέρα, γιατί αυτοί οι οποίοι τα έχουν οι άνθρωποι, και όπως είπαμε, βλέπω μια κυρία εκεί πέρα στη γειτονιά μας, βγαίνει με 3 μαντρόσκυλα κάθε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Αυτά τα 3 είναι βουνά ολόκληρα. Όπου πάνε να αφοδεύσουνε, νομίζω ότι περνάει πατόζα. Και άντε λέει τα κόπρα να τα μαζεύω, τα κάτουρα τα μαζεύεις κυρά μου. Δεν υπάρχει δέντρο να μην βρωμοκοπάει τσίκνα και βρώμα του σκυλί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα σκυλιά τα οποία τα έχει ο Κοσμάκης και τα αγαπάει, γιατί πραγματικά τα αγαπάει ο άνθρωπος τα σκυλιά και δένεται μαζί με τα σκυλιά. Θυμάμαι όταν έχασα τον πρώτο μου το σκύλο, το Ντόξ, ένα μποξεράκι που είχα εκπληκτικό, το λάτρεψα σαν αδερφό μου. Χτύπω, όχι σαν αδερφό μου, αλλά το λάτρεψα. Αμέσως μετά τον αδερφό μου είχα το σκύλο. Καταλαβαίνω την αγάπη που τα έχουν. Λέω από εδώ και πέρα να σταματήσει αυτό το κακό. Και είναι και κάτι κοπρίτες, πάνε τα αφήνουν πάνω στο σεξ σου, τον βαριούνται το σκύλι και γίνεται άγριο. Θα φάει και τη φόλα, θα δαγκάσει και κανέναν άνθρωπο. Έβλεπα στην τηλεόραση σήμερα μια αθλήτρια εκεί που έκανε τζόκινγκ, την ορμήξανε σκυλιά και την κατασπαράξανε. Τη σώσαν τελευταία στιγμή. Τον Καραμπέρι, τον παλιό πρόεδρο, το Σωτηράκι, το φίλο μου, τον παλιό πρόεδρο του Άρη,
Τον ορμήξανε τα, κάτι pitbull και τον κατασπαράξαν τον άνθρωπο. Άμα μπείτε στο ίντερνετ, έχει το περιστατικό. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα κοιτάξω. Από εδώ και πέρα να μπουν πολύ αυστηροί νόμοι. Θέλεις, κύριε Σκύλο, εντάξει. Θα δίνεις 5 εκατοστάρικα το χρόνο. Πώς έχεις και το αυτοκίνητο, τα τέλη κυκλοφορίας, τα αυτά και τα λοιπά, τις άδειες. Την ασφάλεια θα έχεις για το σκύλι 500 ευρώ το χρόνο. Θα πληρώνεις και θα έχει και ένα τσιπάκι πάνω του, να πούμε, ένα στικάκι. Που έτσι και το βρούμε κόπρανα στο δρόμο και το DNA είναι του σκύλου σου, την πλέρωσες. Να δούμε, ξαναπαίρνεις και αυτά σε μια δεκαετία σιγά σιγά θα φύγουν από το μάταιο του το κόσμο. Τα κοπρόσκυλα. Διότι δεν αποτελεί είδηση πλέον, αλλά για ακόμη μία μέρα ουρές έχουν σχηματιστεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας για ένα μαγικό χαρτάκι, για ένα εισιτήριο. Δεν αποτελεί είδηση πλέον, αλλά για ακόμη μία μέρα ουρές έχουν σχηματιστεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας για ένα μαγικό χαρτάκι, για ένα μαγικό εισιτήριο που θα δώσει την ευχαρίστηση να μπει μέσα στο γήπεδο και να υποστηρίξει την ομάδα του, ο ΠΑΟΞΙΣ, την Τετάρτη 8 η ώρα. Επιμέλεια άρθρου, Ελένη Μπούντου. Πρωί πρωί το πουλάκι μου, 6.30 ώρα ήταν εκεί, χτενισμένο, βαμμένο, μπανιαρισμένο, ένα πραγματικό αστέρι που ανατέλει, κυρίες και κύριοι, από την ΚΑΠΑ 20 του Λίμπερο 107,4, και να το λέτε. Γιατί έχουμε, πως θα λένε αυτά, τις μικρές ομάδες, έχουμε ακαδημίες εδώ στο Λίμπερο και έχουμε και Αγάπη Γαβριλίδου. Έχουμε Νίκο Μοσχοβίτο, ο Σακισλόγλου μπαίνει μέσα αυτό. Ψιλομπαίνει. Ψιλομπαίνει ο Σάκη. Δεν είναι από την άλλη την κλίκα των κολκοειδών. Όχι, είναι απ' έξω ο Τζόρμπα. Είναι ωραίος. Έχω κόλκα να κόβει κεφάλια, έχω Ζαγόρα και τα άλλα τα πιο. Γιοργάρα, Ματσούκα, έχω Χρύσανθο, Τσαλτίδη. Βέβαια, έχω πράγμα που σαλεύει. Και το μουστερίγι, έχω Μπάτμαν το πρωί, έχω Κωστή Τζατζαρό, είμαι Λίμπερο 107, έχω τρέγια. Ξεχνάω κάποιους. Τον Παρασκευαίδη, βέβαια, έχουμε ομαδάρα εδώ στο Λίμπερο. Στο Λίμπερο της καρδιάς σας. Λίγα 24 ώρα γράφει η Ελενίτσα. Πριν από το μάτς με τη Σπάρτακ και στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ επικρατεί και πάλι ο χαμός αναφορικά με τα εισιτήρια του παιχνιδιού. Τα μαγικά χαρτάκια είναι σήμερα στη διάθεση του κόσμου και ήδη από το πρωί αρκετοί είναι αυτοί που έχουν σπεύσει να τα προμηθευτούν. Οι ουρές που έχουν σχηματιστεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας είναι μία ακόμα εικόνα, οίκια εικόνα του φετινού καλοκαιριού. Έχουμε δει και στο παρελθόν, τότε που για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου σε 2 ώρες έγινε sold out στον αγώνα με την ΑΕΚ, όταν 2 η ώρα τα ξημερώματα δόθηκε η έντολη να τυπωθούν εισιτήρια, τα εισιτήρια τυπωθήκανε και στις 5-6 ώρα ήταν στο γήπεδο, 8 η ώρα δεν υπήρχε εισιτήριο. Τι είναι αυτοί οι παοξίδες, ρε. Ρε, είναι τρελοί αυτοί οι παοξίδες. Για πρώτη φορά στα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ έχει έναν οικονομικό κολοσσό που να στηρίζει το τεράστιο αυτό σωματείο της πόλης μας, του Πανθεσσαλονικίου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινούπολιτών. Και θα, επειδή οι μέρες αυτές οι 3, 4, 5 που περάσανε και αυτές που έρχονται
είναι ιερές για τη μνήμη των Παοξίδων και θα εξηγήσουμε γιατί, γιατί είναι η μνήμη που χάνεται πολλές φορές, γίνεται αιτία να καταστραφούν έθνη, λαοί, να χαθούν από τα πέρατα της οικουμένης ιστορική κολοσσή, η οποία είχαν διαδραματίσει τεράστια συμπεριφορά, είχαν μέσα σε αποφάσεις που παρθήκανε για την ανθρωπότητα. Ήτανε μέσα στα κόλπα και ξαφνικά χαθήκανε. Και ομάδες μεγάλες, όπως η Προοδευτική, ο Εθνικός, ο Μακεδονικός, η Καλαμαριά, βουνά ομάδες, να κινδυνεύουνε. Καστοριά, η Καβάλα, η Καλαμάτα, βουνά στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της Ελλάδος. Και κάποιες από αυτές κινδυνεύσανε. Όχι ρε Ηρακλειδέα, δεν λέω για σένα. Αλλά πήγες δύο φορές τρίτη εθνική. Πέρασες τα πάδινα, στάθηκες στα πόδια σου. Και να πας ακόμα πιο ψηλά. Στο εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Τι σε κάνω άλλο δηλαδή. Να έρθω να σε δω, δεν με αφήνεις. Να έρθω να δω εσένα, Αριάννη, υπουργό μου, και εσύ δεν με αφήνεις. Θα πεις αφήνω εγώ, και εγώ δεν σε αφήνω. Εδώ τη φτάσατε την πόλη. Να σκοτώνετε μεταξύ της και μην μπορεί να παραδεί ο ένας τον αγώνα του άλλου. Για μας τους ποδοσφαιρόφιλους που μας αγαπάμε το καλό ποδόσφαιρο, έχω δει τεράστιους αγώνες και του Ηρακλή και του Άρη. Και στο 1-0 με τους Ζαφυρίου, πώς το λέγανε εκείνον το αριστερό, τον μπακ που έβαλε τον γκολ με τον Παναθηναϊκό, ήμουν μέσα. Και στο 6-0 με τον Παναθηναϊκό ήμουν μέσα. Και στο 3-3 με τον Σεντετιέν ήμουν στον Άρη. Και με πήρε κι ένας πιτσιρικάς Άρης Δρόμα το 65. 6 χρονών ήμουνε. Και με πήγε στον Καφτατζόγλου και ακόμα το θυμάμαι κι ας ήμουν 6. Πήγαινα και τους έβλεπα. Άλλο το θέμα. Οι μνήμες πρέπει να γυρίζουν πίσω. Να μην φεύγουν, να μην χάνονται. Και υπήρξε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός αυτές τις μέρες με τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του να είναι η κινητήριος δύναμης αυτού του γεγονότος. Πριν περάσουμε σε αυτό όμως, που πραγματικά θα πρέπει να συγκλονίζει όλους μας αυτό το τεράστιο ιστορικό γεγονός, το έχω πει μια φορά, το ξαναπώ σήμερα που είναι και οι μέρες. Γιατί το ξαναλέμε, πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Και ας έχουν περάσει εκατοντάδες χρόνια από τότε. Θα πεις τώρα Παοξίδες εκατοντάδες χρόνια, ναι, για σας μαθαίνω ιστορία. Να ξέρετε τι σας γίνεται. Βγήκε εκείνος ο μυστήριος Δημήτρης, πώς το λένε, και μας έλεγε για τον Αλάριχο, λέει, είχε ένα φως πάνω από την Αγία Σοφιά, παπάδες. Εξεπλάγει τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να το διορθώσω, έκλεισε. Παπάς σκέτος είναι. Ποιος Αλάριχος ρε, ο Αλάριχος κατέστρεψε στην Ελλάδα ρε, μπήκε μες στον Παρθενώνα με τις αυτές και γκρέμιζε. Και άμα δεν πηγαίνανε κάτι τσακάλια δική μας, να βάλουν μια τεράστια εικόνα της Παναγιάς για να πούμε μάγκα εδώ είναι η εκκλησία της Παναγιάς τώρα, πάρε δρόμο, ακόμα δεν την κρέμιζαν. Δεν θα βρεις και ο Φουκάρας ο Έλγη να ψηρίσει μετά από 1000 χρόνια. Ιστορικά γεγονότα μεγάλα που δεν μας τα λένε, τα κρύβουνε. Και ενώ τα κρύβουνε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αναβρασμός σε δύο πλευρές. Η μία πλευρά, το ένα κομμάτι του αναβρασμού βρίσκεται στην Τούμπα, όπου εσκότωσα για ένα εισιτήριο, για σένα έχω κάνει κρατητήριο.
Και το δεύτερο μεγάλο μέρος που τραβάει την προσοχή του κόσμου είναι η παροιμία που λέει «Είδες καράβι στο βουνό, τρίχα της Νίνα στο σέρνι». Τι να σε κάνω, έπρεπε να είμαι εγώ. 2 μήνες με έχεις φάει την καρδιά για να σου δώσω τεμπελό σκύλο 5 εκατομμύρια στα 32 σου. Και μου θες πισίνες με θερμόμενα νερά. Τι είναι εδώ ρε το Όσλο? Τι είναι η Θεσσαλονίκη ρε? Το βρωμομέρος που είναι μέσα στους πάγους και στην κατάθλιψη που ζεις. Εδώ χειμώνα, καλοκαίρι, ζεστά τα νερά μας ρε. Παπά, παπά. Μας έφερες τη γυναίκα σου, μας τη δείξεις. Σε έχουνε φωτογραφία να κάνεις καρδούλες. Σου ειδικό βλαχαδερό. 32 χρονών κοπρίτης και δεν έχεις βρει ομάδα μέχρι τον Αύγουστο. Παπά, παπά. Δεν βρέθηκε μια Τωρίνο, μια Μπολόνια, μια Λέστερ, μια Μπόχουμ να σε πάρει. Μέχρι τώρα. Και ακόμα ψάχνεσαι σε καμιά Τουρκία, θα πας σε καμιά Αραβία. Σε φέραμε στην πόλη των ονείρων. Με τον Μπεχτσινάρη. Με τη Χαλκιδικάρα μας. Με τη Σαμοθράκη μας. Με την ψηλή άμμο να πούμε στους αμολόφους της Περά μου. Με τη Χρυσή Αμμουδιά στη Θάσο. Με τον Όλυμπο δίπλα και την Αμφίπολη και την Βεργίνα ρε. Ρε Βίγγιξ. Βάρβαρε. Τον πάρουμε λέει γιατί είναι σκληρός. Σκληρός. Και ποιος σου είπε ότι θέλουμε σκληρό. Πεκτούρα θέλουμε. Πάρε πάρε ρε τον Άτκο και τελείωνε από εκεί. Και τελείωνε ρε. Και είναι για 2 χρόνια μικρότερος. Και έφυγε ο Βέρμπλουμ. Και θα σας πω σε 4 μέρες. Σε 4 μέρες. Θα σου πω εγώ τι θα μου πεις σε 4 μέρες. Άντε ρε πάω κάρα, άρχισε μια τριάρα το... Την Τετάρτη να μας κάνεις να χοροπηδάμε, παοξίδες και μη, ο καθένας για το δικό του λόγο. Ποιος Βέρμπλουμ τώρα? Ολόκληρη Αργεντινή, ολόκληρη Βραζιλία, Περού, Βολιβίες, Νιγηρίες, τα κέρατα του Ιούδα, όλη η Ευρώπη. Άμα έχεις μπακίρι σήμερα παίρνεις παπάδες. Και παρακαλάτε την Νίνα και τα 2 τα παιδιά της εκείνα με τα παιδάκια στα αμερικανικά κολέγια και στα αυτά να τα παίρνουν να πούμε από το σπίτι μπροστά και θες καλύτερα, τι να σε δώσουμε ρε την αδερφή μας και 5 εκατομμύρια 32 χρονών πάει και ο Αύγουστος και δεν ξεκίνησες προετοιμασία, πότε θα παίξεις ρε παπά? Στα 35 δεν πρόκειται να μας παίξεις. Να ένας χρόνος πάει. Μένουν τα 2. Το μισό τον έχεις παίξει. 1,5 χρόνο 5 εκατομμύρια. Ρε δεν σε βάζω μέσα να σε... Βάλω να σε κυνηγάνε 5 μαύροι γύρω γύρω από ένα δωμάτιο να δεις τι γίνεται να πούμε. Μία άγνωστη αλλά ιδιαίτερα σημαίνουσα ημερομηνία για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Χάρη λοιπόν στη Θεία Πρόνοια η Κωνσταντινούπολη πέρασε ξανά στην εξουσία του βασιλιά των Ρωμαίων όπως ήταν δίκαιο και όπως έπρεπε την 25η Ιουλίου και κατά την
τέταρτη επινέμεμιση και κατά το έτος 6.769 απογεννήσεως κόσμου, ενώ ήταν υποκατοχή για 58 χρόνια. Το ξέρεις αυτό? Δεν το ξέρεις. Η άλωση της βασιλεύουσας από τους Φράγκους το 1204 δεν έχει όμοια της στην ιστορία, γράφει ο Στίβεν Ρανσιμόν, που εξιστορεί τους σταυροφόρους. Και συνεχίζει πως η Μεν Βενετή, λέει, γνωρίζοντας την αξία του πολιτισμικού πλούτου της Κωνσταντινούπολης, αφαίρεσαν τα αριστουργήματά της και τα μετέφεραν στην πόλη τους για να στολίσουν πλατείες, παλάτια και εκκλησίες. Όμως οι Φράγκοι και οι Φλαμανδοί κατέστρεψαν ό,τι έβρισκαν στον δρόμο τους. Δεν άφησαν τίποτα που να μην το καταστρέψουν. Στην Αγία Σοφία μπήκαν οι μεθυσμένοι Φράγκοι και βεβήλωσαν την Αγία Τράπεζα. Κατασχίσανε τα πολύτιμα μεταξωτά εφάσματα που είχε πάνω της. Κομματιάσαν το ασημένιο εικονοστάσι του τέμπλου. Έκαναν παρανάλωμα του πυρός πολύτιμα χειρόγραφα και ποδοπάτησαν εικόνες. Τραυμάτισαν και σκότωσαν αδιακρίτως παιδιά, γυναίκες και γέροντες και βιάζαν νεαρά κορίτσια και αγόρια. Ήτανε τρομακτική η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, που κράτησε περίπου 67 χρόνια. Όμως στις 25 Ιουλίου του Σωτήρου έτους 1261 έγινε η απελευθέρωση της βασιλεύουσας από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, τον Ελευθερωτή. Συνέβησαν όμως, Χρήστο Κιώση, που με κοιτάς έκπληκτος γιατί κανείς δεν σας τα λέει αυτά, ορισμένα περιστατικά που πρέπει να τα πούμε. Τι ακριβώς έγινε και πώς πήρανε οι Βυζαντινοί ξανά την Κωνσταντινούπολη από τα βέβυλα ποδάρια που την είχαν καταπατήσει τους Γενουάτες και τους Φράγκους. Αυτοκράτορας είχε στεφθεί ο Βαλδουίνος, ο οποίος είχε διατάξει το στόλο του και όλους τους μάχημους να καταπλέψουν. Σε μια κοντινή απόσταση υπήρχε ένα νησάκι που λεγόταν και λέγεται Δαφνουσία. Αυτή είναι η αρχή του δράματος. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος βρισκόταν στη Νίκαια, όπου είχε ιδρύσει την αυτοκρατορία της Νίκαιας και ετοιμαζόταν να κάνει τον Τού να πάρει την πόλη. Τι ακριβώς έγινε εκεί? Υπήρχε ένας στρατηγός του που λεγόταν Αλέξιος Στρατηγόπουλος. Ένας καλός στρατηγός, έξυπνος, διορατικός και πάνω απ' όλα ρυψοκίνδυνος. Του δίνει λοιπόν εντολή, γιατί όπως έχουμε πει και παλαιότερα δεν υπήρχε μεγαλύτερη προσβολή για μια πόλη κράτος να γίνει παρέλαση κάτω από τα τείχη της από αντίπαλο στρατόπεδο, από τον εχθρό. Του λέει, θα πάρεις καμιά χιλιάδα κομμάτια, 900 πήρε αυτός, και θα πας να τους παρενοχλήσεις κάτω από τα τείχη, κάνε ένα πέρασμα να σε δούνε, να την σακουλευτούν ότι εδώ είμαστε και κάντε να με ελαφρά πηδήματα. Έγινε, του λέει ο Στρατηγόπουλος, και ξεκινάει. Πριν φτάσει καμιά δεκαριά χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στρατοπεδεύσανε
σε κάτι λόφους, πίσω από κάτι λόφους, κρυμμένοι όπως ήταν, και περιμέναν να έρθει το σκοτάδι να ετοιμαστούν και το πρωί να τους βρουν από έξω. Και ξαφνικά έρχεται μία παρέα, μια δεκαπενταριά κομμάτια Κωνσταντινουπολιτάκια, δικά μας χέρια, τα οποία ζητούνε να δούνε το στρατηγό. Τι θέλετε, τους λένε. Ρε, θέλουμε να δούμε το στρατηγό. Λέει, πες μας, μα τι να σε πω εσένα ρε χάλια. Το στρατηγό θέλουμε να δούμε. Κωνσταντινούπολη είμαστε. Παπά, τα πως εσένα, πάτα τα βρωμίζεις όλο τον κόσμο. Έζενε ρε Χρήστο, εσύ τι θα έλεγες άμα είχες ένα μυστικό πολύ δυνατό? Δεν θα έλεγες το πως τα ίδια του τα αυτιά να τα ακούσει? Τα πω εγώ. Δεν ξέρω πως θα τα μεταφέρετε εσείς. Τρέχει ο αξιωματικός, το πει του στρατηγού, λέει, είναι καμιά δεκαπενταριά κωνσταντινουπολιτάκια έξω, κάτι μαγκάκια 17, 18, 20 χρονών, τσακαλάκια, γρήγορα, τα οποία θέλουν να σου πούνε κάτι και δεν το είπαν σε μένα να σου το πω, αλλά δεν το λένε σε κανένα, το μου λέει, ας έρθουν δυο κομμάτια από αυτούς στη σκηνή μου, λέει ο στρατηγός. Μπαίνει στη σκηνή του, μπαίνουν και τα παιδιά και του λένε, αυτός εδώ, και δείχνει έναν άλλον, έχει μια κοπελιά και δεν το ξέρουν οι γονείς της ότι έχουν ένα δεσμό και ήθελε πάνω και λίγο να βγουν μια βολτίτσα έξω να χαρμανιαστούν ρε παιδί μου, να χαμουρευτούν λίγο, να τις αγαπούμε, αγαπάς, θέλουν μία, αχ, δε, αου και τα λοιπά. Και βγήκαν έξω από τα τείχη και όπως κάνανε βόλτα, είδανε κάτι που τους προξένησε την προσοχή, το ζευγάρι. Λέει, τι είδατε, λέει. Είδαμε, λέει, μέσα από τη θάλασσα να φυτρώνει, μέσα από τη θάλασσα, ένας μεγάλος θάμνος από τετράφυλλο τριφύλλι. Τετράφυλλο τριφύλλι, λέει, θάμνος ολόκληρος, μέσα από τη θάλασσα. Περίεργο, λέει, γι' αυτό έρθατε μέχρι εδώ να μου το πείτε? Όχι, λέει, γι' αυτό. Πλησιάσαμε, λέει, από περιέργεια να δούμε αυτό το θάμνο, ο οποίος είχε ανέβει 10 μέτρα. Αναρριχόμενος. Και είδαμε ότι πίσω από το θάμνο υπάρχει μία τρύπα. Εγώ, λέει, περίεργος όπως είμαι, λέει, μπήκα, λέει, μέσα από την τρύπα και είδα ότι βγαίνει μέσα στην πόλη, πίσω από μια μεγάλη βελανιδιά, και από εκεί, στρατηγέ μου, έχω να σου πω ότι μπορούμε να μπούμε μέσα στην πόλη. Και επειδή η πόλη είναι αφύλακτη, γιατί του λέει είναι αφύλακτη? Γιατί πήγαν, έλεγες, να καταλάβουν τη δαφνουσία που την έχει καταλάβει πιο μπροστά ο παλαιολόγος, τον Ισάκη, και το είχε κάνει βάση. Πήγανε να το καταλάβουν και το πρωί θα κάνουν την επίθεση στον Ισάκη. Οπότε, λέει, εμείς άμα θα βγούμε το βράδυ, θα βρούμε την πόλη αφύλακτη. Ακούστε πως πήραμε την πόλη. 25 Ιουλίου του 1261. Ο Βαλδουίνος, ο αυτοκράτορας, ο παπάς αυτός, κοιμότανε στις Βλαχερνές, στο παλάτι. Κάτι ονόματα που ξέρω, Χριστάρες γελάει. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Το σκέφτεται τώρα ο στρατηγόπλος, σου λέει, εμένα με είπε ο βασιλιάς να κάνω μια παρέλαση κάτω και να φύγω. Από την άλλη μεριά αυτά τα τέρατα εδώ λένε ότι μπορούμε να πάρουμε την πόλη, ότι είναι αφύλακτη. Δεν υπάρχει, λέει, στρατός μέσα, έχουν φύγει όλοι. Ένας εδώ πάνω στα τείχη, ένας στα 200 μέτρα παρακάτω και ένας 20-50 άτομα πάνω στα τείχη. Ετοιμάζει το στρατό, ετοιμαστείτε. Παίρνει την απόφαση ο στρατηγόπουλος. Πάμε να πάρουμε την πόλη. Είσαι τρελός, ρε, ποια πόλη να πάρεις? Ξυπόλυτε. Έτσι παίρνει την πόλη. Η πόλη θέλει για να πάρθει τα τείχη της, τα αυτά της. Ρε, πάμε να την πάρουμε, να πούμε. Του λένε οι παοξίδες. Παίρνει την απόφαση και από όλο το στράταυμα
διάλεγε τις 30 πιο αδυνατούς για να χωρέσουν από την τρύπα. Γρήγορου τσακάλια. Τσακάλια. Δια ειρήνια. Και τους λέει πάμε να πάρουμε την πόλη. Ξεσηκώνεται το στράτευμα. Ετοιμάζονται μέσα στη νύχτα. Ζουλάτα χωρίς άλογα. Τζιχ. Δεν θα ακούγεται, είχε και μια σκοτεινιά. Μπροστά να πούμε οι Κωνσταντινούπολίτες, τα 15 τα τσακάλια και από πίσω 30 Βυζαντινοί στρατιώτες με μικρά ξύφη, όχι εκείνα τα μεγάλα γκλάγκα γκλούκα, μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, φτάνουν στο θάμνο, τον παραμερίζουν και βλέπουν την τρύπα και αρχίζουν και μπαίνουν ένας-ένας. Να φανταστείτε πώς έγινε η διάθεση των παιδιών στο Περού, ένας-ένας μέσα από την τρύπα εκείνη, μέσα στο αυτά και τα λοιπά, την είχε φάει η θάλασσα. Παραμερίζουν λοιπόν το τριφύλι, το τετράφυλλο που φέρνει τύχη και μπαίνουν ένας-ένας μέσα. Σε 10 λεπτά 15 και 30, 45 άτομα είχαν μπει μέσα στην πόλη. Κοιτάζουν δεξιά-αριστερά, βλέπουν στα 50 μέτρα ένα στρατιώτη. Λένε σε από αυτούς, άσε τον αυτόν σε μένα, ήταν και αναρχητής καλός. Σκαρφαλώνει να πούμε πάνω από κάτι κλαριά, κάτι αυτά από την βελανιδιά που είχε μέσα, ανεβαίνει πάνω στα τείχη, κρύβεται όπως πήγαινε και ερχόταν αυτό στο βουτάει, το στέλνει αδιάβαστο. Τον πετάει κατευθείαν κάτω από τα τείχη. Και πάνε και ανοίγουν την πόρτα. Και μπαίνει μέσα 900 κομμάτια και 15 οι δικοί μας. 915 κομμάτια. Ανεβαίνουν πάνω στα τείχη, κατεβάζουν τις σημαίες των σταυροφόρων και βάζουν βυζαντινές. Και ετοιμάζονται και στέρνουν στην οίκαια όπου βρίσκεται ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ήτα, παλαιολόγος, ο απελευθερωτής, μήνυμα ότι πήραμε την πόλη, έλα. Πάρ' το στρατό και έλα. Βάρκες φεύγουνε από την παραλία με ενετούς γενουάτες και φράγκους και τρέχουν στο νησάκι που δεν ήταν μακριά. Σε 2-3 ώρες φτάσανε. Και λένε το στρατό εκεί πέρα πίσω μας φάγανε την πόλη. Τι κάνετε, ποιο νησί, ποια δαφνουσία και τρίχες. Πίσω να την πάρουμε τις κουφάλες, να πούμε, μας βρήκανε στον ύπνο. Είναι αυτό που λέμε, μας πιάσανε στον ύπνο. Γυρίζουν πίσω τα πλοία, τους λένε τα παόκια, να πούμε εκεί πέρα οι Κωνσταντινούπολίτες. Το στρατηγό του λέει, κοίταξε αυτοί έρχονται. Τα παραλιακά είναι όλα φράγκικα, βάλτε τα φωτιά. Και πραγματικά αρχίζουν και καίνε τα σπίτια των φράγκων. Τα παραλιακά, μη θαρείτε, μπήκανε μέσα στην πόλη και τη βάλαν φωτιά όλοι. Βλέποντας τα πρώτα σπίτια να καίγονται, ξυπνάνε οι Φράγκοι μέσα στα ξημερώματα, να καίγεται η πόλη, βλέπουν το στρατό μέσα, τους Βυζαντινούς. Και αλόφρονες κατεβαίνουν στην παραλία όπου εκείνη την ώρα φτάνουν τα πλοία των σταυροφόρων από τη Δαφνουσία. Και βλέποντας άντρες, γυναίκες και παιδιά και την πόλη, το κομμάτι που ήταν αυτή να καίγεται, φορτώνουν άρον-άρον τον πληθυσμό που ήρθε στη παραλία. Μερικοί τρέχουν στα σπίτια και παίρνουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Δεν τους πειράξαν οι δικοί μας. Βάλαν τη φωτιά και κάναν πιο πίσω, να μπορούν να φύγουν. Τους φορτώνουν στα καράβια και μη τον είδατε, μη τον απαντήσατε, τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον αρχιλιστή. Από τότε δεν ξαναφανήκανε. Φτάνει ο απεσταλμένος. Μετά από 2 μέρες φτάνει στην οίκαια ο Λιμνιός, ο Γρήγορος, η αστραπή των απεσταλμένων της ελεύθερης πλέον Κωνσταντινούπολης.
την Κωνσταντίνου πόλη, όπως τη λέγανε οι προγονείς μας πριν φύγουν από εκεί. Κοιμόταν ο Μιχαήλ. Δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινότανε. Δεν είχε τότε το κινητό. Έλα ρε πάρε 6-9-34 ξέρω εγώ. Έλα ρε την πήραμε την πόλη. Ναι την πήρατε ερχόμαστε. Και SMS. Παπάπ να πούμε. Πήραμε την πόλη ξέρω εγώ. Ωραία την πήρατε ναι. Καρδούλα από κάτω και ξέρω εγώ. Και χαχαχα και τι αηδίες. Βλαχαδερά. Ανιστόρητη. Φτάνει ο Λιμνιός που λέει στο στρατόπεδο, το σταματάνε απ' έξω οι φρουροί, λέει ο κύριος, λέει έρχομαι από την Κωνσταντινούπολη, φέρνω νέα, λέει στο βασιλέα. Λέει το πρωί, λέει μόλις ξυπνήσετε το δεις, ρε ποιο πρωί, του λέει τώρα, λέει. Του λέει είσαι τρελός ρε, το κάθε χαϊβάνι σαν και σένα που έρχεται ξυπνά από τον αυτοκράτορα. Τους λέει ο Λιμνιός. Ξύπνα τώρα για να σώσει το κεφάλι σου βλαχαδερό. Κωνσταντινούπολη μιλάει τώρα. Για να έρχομαι εγώ να σου λέω ξύπνα τώρα βλάχο. Λέει ο Λιμνιός. Τρομοκρατήθηκε ο αξιωματικός σου λέει ρε σύντηρα χάσει το κεφάλι σου του λέει. Κάθε δευτερόλεπτο που αργείς το τσεκούρι του Δημίου έχει πάρει ήδη την κάθοδο. Τρέχα να σωθείς, αγρίκε. Του λέει ο Λιμνιός. Τρέχει να πούμε αυτός εκεί. Αλαφιασμένος. Έξω από τη σκηνή δύο φρουροί λέει να ξυπνήσουμε τον αυτοκράτορα. Λέει το πρωί του λένε. Βρε του λέει το ξυπνήσουμε το κεφάλι σας. Του λέει το ίδιο παραμύθι. Μπαίνει μέσα ένας τρεμάμενος. Σκουντάει τον παλαιολόγο τον Μιχαήλ. Του λέει αυτοκράτορα, λέει το και το, λέει ήρθε κάποιος από την Κωνσταντινούπολη και ας σε δει, λέει φορά τις παντόφλες του να πούμε με κάτι κορκοδιλάκια μπροστά και μια ρόμπα και ένα σκούφο με φούντα σαν του Σκρούτς και βγαίνει ο Μιχαήλ, λέει φέρτο να λέει μέσα, μπαίνει μέσα, του λέει βασιλιά μου πήραμε την πόλη, ποια πόλη ρε, του λέει πήρατε την Κοζάνη. Όχι λέει ποια Κοζάνη ρε, εδώ λέει την πόλη πήραμε. Λέει ποια πόλη ρε πήρατε. Την Κωνσταντίνου πόλη, τη βασιλεύουσα. Δηλαδή πώς την πήρατε. Την πήραμε λέει και το και το, το εξηγεί όλη την ιστορία. Το θάμνο με το τριφύλι που έκρυβε την τρύπα, πώς μπήκαμε μέσα, πώς ο κόσμος ήταν φευγάτος, πώς γυρίσανε και τους πήραν και φύγανε και είναι τώρα και σε περιμένει να μπει. Ντουντουντουντου, οι σάλπιγγες, του λες σίγουρα, του λέει με κάνεις και μια πλάκα, του λέει θα σε ξεκυλιάσω κουφάλα, θα σε κάνω να μην βρούνε ίχνος από τα έντερά σου. Βασιλιά μου, του λέει από εκεί έρχομαι, λέει εγώ, λέει μαζί με τους άλλους 30 μπήκαμε μέσα και με κάτι Κωνσταντινουπολιτάκια. Ήμουνα μαζί, λέει εδώ, λέει βουτήξαμε ένα, το γκρεμίσαμε τα τείχη, καθάρισα, ανοίξαμε την πόρτα, μπήκανε μέσα να πούμε. Τα καρακόλια, τα τσικδαμπάλια, τα τσακάλια, τα παλικαράκια και την πήραμε την πόλη και σε περιμένει. Εκείνη την ώρα φτάνει και δεύτερος. Γιατί πάντα στέλνανε δύο, μην πάθει κάτι ο ένας, κανένα φούτσο στο δρόμο, ξέρω εγώ, τι κανένα άλογο, κανένα πέταλο, κανένα ξέρω εγώ, σκοντάψει, κάνει, δείξει. Φτάνει δεύτερος, το βασιλιά του λέει ήρθε ο πρώτος, λέει ένας είναι μέσα, να μπαίνει μέσα. Του λέει και ο άλλος το ίδιο εκεί πίστηκε ο Μιχαήλ. Ετοιμάζει το στάρμα και σε δύο μέρες ήταν έξω από την πόλη. Εκεί βγήκαν οι παπάδες. Με τα άμφια και τους σταυρούς ζητήσαν ακρόαση από τον αυτοκράτορα και τον παρακαλέσανε να μην μπει στις 27-28 Ιουλίου που είχε φτάσει μετά 2-3 μέρες από την απελευθέρωση, να μην το πούμε άλωση από τους Χρύου, από τους Βυζαντινούς. Μπορούμε να αλώσουμε κάτι που είναι δικό μας. Από την απελευθέρωση της Κωνσταντίνου πόλης. Και του λένε σε 10 μέρες, 15, γιορτάζει Παναγιά μας, είναι ο 15 Αύγουστος. Ανήμερα το 15 Αύγουστο
μαζί με τη γιορτή της Παναγίας να μπεις και εσύ μέσα, να πάει να κάτσεις στο παλάτι σου, για να το δέσουμε λιγάκι, να χώσει ρε παιδί μου τη μούρη της και η εκκλησία καλά έκανε, εντάξει δεν τρέχει. Σε τέτοια δεν μας πειράζουμε, αλλού να μη χώνονται οι παπάδες. Έτσι λοιπόν κάθισε, στρατοπέδευσε 15 μέρες έξω από την πόλη ο Μιχαήλ, και στις 10-11 η ώρα το πρωί της 15ης Αυγούστου παρήλασε με το στρατό του στην πόλη και έφτασε έξω από την Αγία Σοφιά. Εκεί, ενώ πήγαινε προς την Αγία Σοφία, από το πλήθος του κόσμου μια γριά αρχόντισα, ψηλή, ξερακιανή, με μαλλιά κάτασπρα, λυμμένα στους ώμους, αναμαλιασμένη, πετάχτηκε από το δρόμο, βγήκε μπροστά στον αυτοκράτορα και με ένα αυστηρό νεύμα τον είπε να κατέβει από το άλογο. Ξαφνιάστηκε ο αυτοκράτορας. Ξαφνιάστηκε ο αυτοκράτορας. Αλλά μία φωνή, μία θεία φωνή στο μυαλό του τον είπε, κάνε αυτό που σου λέει. Ο αυτοκράτορας κατέβηκε και τότε μέσα από ένα μποχτσά έβγαλε ένα στεφάνι, η γερόντισα. Ένα στεφάνι καμωμένο από το τετράφυλλο τριφύλι που έκρυβε την τρύπα που μπήκανε μέσα τα τσακάλια και ελευθερώσαν την πόλη. Του το φόρεσε και σαν ξωτικό χάθηκε μέσα στον κόσμο, και από τότε όσο και να την έψαξε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Έψιλον Παλαιολόγος, ο ελευθερωτής, δεν βρήκε τα έχνη της, και κανείς από τους χιλιάδες που ήταν εκεί και είδανε το γεγονός δεν ήξερε να του πει ποια είναι. Εκεί ιδρύθηκε μια ομάδα από τους 15 Κωνσταντινουπολίτες που μπήκαν από την τρύπα και κάνανε ένα σύλλογο. Τον ονομάσανε Ερμή. Στις 25 Ιουλίου, αυτό έγινε στις 15 Αυγούστου του 1261. Έβλημά τους ήταν ο Ερμής. Το όνομά του ήταν Ερμής, γιατί ο Ερμής είναι ο αγγελιοφόρος που πήγε τις καλές ειδήσεις στον αυτοκράτορα. Σήμα του ήταν ένα πέταλο που συμβόλιζε την τύχη που είχαν οι Βυζαντινοί και πήραν έτσι ανέμακτα την Κωνσταντινούπολη και πάνω από το πέταλο ένα τετράφυλλο τριφύλι που συμβόλιζε το τετράφυλλο θάμνο που είχε φυτρώσει και έκρυβε την τρύπα από τους φράγκους. Το έβλημα αυτό ήταν το πρώτο έβλημα του ΠΑΟΚ όταν ιδρύθηκε πριν 80 τόσα χρόνια, επανιδρύθηκε εδώ στον Θεσσαλονικαίων πόλης. Ο Ερμής το όνομά του, το τετράφυλλο τριφύλι και το πέταλο. Εκ των υστέρων έγινε Πανθεσσαλονίκιος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Στη μνήμη αυτών των παιδιών που ελευθερώσανε την πόλη από τους φράγκους αυτές τις μέρες, και επειδή μπήκε ο Μιχαήλ στις 15 του μήνα του Αυγούστου, ενώ η πόλη ελευθερώθηκε στις 25 Ιουλίου, σήμερα κάνουμε αυτή την εκπομπή. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Περιμένουμε τη δική σας γνώμη για τις μνήμες μας, για τις χαμένες μας πατρίδες, για τους ανθρώπους που αφήσαμε εκεί, για τα μνημεία μας, για τους τάφους μας, για την Κωνσταντίνου πόλη που ζήσαμε επί 1800 χρόνια.
Εμείς οι απόγονοι των αυτοκρατόρων βρισκόμαστε πλέον στη Θεσσαλονίκη και ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο αγώνα της Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια όσα σας είπα, μπέστε μέσα στο ίντερνετ να τα δείτε. Αλλά δεν τα ξέρω, δεν σας τα λένε αυτά. Θα ακούτε Λίμπερο 107,4 και θα το λέτε. Μια φορά στα χίλια χρόνια. Και λαϊδούν αλλιώς τα ειδόνια. Δεν γελάνε μήτε κλαίνε, μόνο λένε, μόνο λένε. Μια φορά στα χίλια χρόνια γίνει η αγαπιόνια. Να έχεις τύχη, να έχεις τύχη κι η χρονιά να σου πετύχει. Πανικός στις γραμμές, ορίστε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα σας. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου φίλε μου, ποιος είστε, από πού μας ακούτε? Δεν με κατάλαβες. Κύριε Κώστα, κάτσε λίγο στην πάντα. Παρακαλώ τη δεύτερη γραμμή. Μην κλείσεις όμως. Έκλεισε κιόλας. Παρακαλώ στη δεύτερη, ορίστε. Ορίστε. Πάμε στην τρίτη, ορίστε. Κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? 2-31-02-87 και 3 οχτάρια. Μια χαρούλα. Σε ευχαριστώ βασικά πάρα πολύ. Είχα καιρό να δακρύσω και το χρειαζόμουν. Να μιλήσουμε για κάτι ακόμα. Ναι, βεβαίως. Να πω κάποια πραγματάκια. Βεβαίως. Με κόψεις, δεν θα βρίσω, δεν θα ενοχλήσω κανένα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν. Γιατί να σε κόψω? Έλληνες Μακεδόνες, Αθηναίοι και Θεσσαλονίκηδες, Πελοποννήσιοι και Δωδεκανήσιοι, Κρήτες και Δωδεκανήσιοι, Επτανήσιοι και Κυκλαδίτες, Θεσσαλίκοι Πυρώτες, Θρακιώτες και Έλληνες του απόδημου ελληνισμού. Ανανεώστε το προληφθήλητο πατριωτικό σας φρόνημα. Αντικρίστε ψηλά στο χάρτη της χώρας μας και δείτε τη Μακεδονία μας, τη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αγίου Δημητρίου. Δείτε τη Θεσσαλονίκη με το λευκό της πύργο, τις πόλεις μας και τα χωριά μας τυλιγμένα σκαλανόλογες ελληνικές σημαίες, με τον Τίμιο Σταυρό στην καρδιά, σύμβολα ηρεμισμού και ειρηνικών αισθημάτων προς όλο τον κόσμο. Ζούμε και παλεύουμε για την πατρίδα. Ζούμε και πεθαίνουμε για την ελευθερία. Ζούμε και αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μας. Ζούμε και απαιτούμε δικαιοσύνη και δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. 2-31-02-87-8-8-8. Αναλαμβάνουμε από ένα πάρτι 20 ατόμων μέχρι ένα παγκοσμίου συνέδριο έως 3.000 άτομα. Εταιρικές εκδηλώσεις και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Διαμαντής catering. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια είπαμε. Πέσανε οι γραμμές, μπορείτε να ξαναπάρετε. Επαγγελματίες σεφ δημιουργούν το μενού που επιθυμείτε και προσφέρουν επίσης τραπεζοκαθίσματα, θέρμανση αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη και φωτισμό. 18 χιλιόμετρο ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλέφωνο 2-31-0-530-525. Ορίστε. Έλα Συρίγκος. Έλα φίλε. Μήπως ξέρεις πως την ιστορία του Μάντι Τηρεσία, πως έγινε Μάντις? Ο Τηρεσίας βεβαίως. Το ξέρεις Τσαγκάλ γι' αυτό να πούμε. Βέβαια το ξέρω, το Μάντι Τηρεσία. Ο Τηρεσίας, ο οποίος ήταν Μάντις, σε ένα περίπατο που έκανε, είδε μπροστά του δύο φίδια αγκαλιασμένα να δαγκώνονται. Έβαλε λοιπόν το ραβδί του και τα χώρισε. Αυτό όμως ήταν μια επέμβαση στη φύση για την οποία οι θεοί τον τιμωρήσανε. Και η τιμωρία του είναι για 7 χρόνια να τον κάνουν γυναίκα. Γιατί εκείνα τα χρόνια το να γίνει ένας άντρας γυναίκα ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία. Για 7 χρόνια τον κάναν γυναίκα. Όταν περάσαν τα 7 χρόνια και επανήλθε στην πρώτη του μορφή, οι θεές πιάσανε το Δία και τον είπαν ότι αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο, ή έπρεπε να τον αφήσει η γυναίκα ή
δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, διότι είναι πλέον ο μόνος άνθρωπος του κόσμου, άντρας, μπορεί και ξέρει πώς σκέπτεται μια γυναίκα. Και τότε βγάλα την απόφαση να τον τυφλώσουνε, οπότε μέσα στην τύφλα του και στη δυστυχία του δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η ιστορία του Μάντι Τηρησία. Να σου πω και εγώ, να σου πω και εγώ τη δικιά μου εκδοχή. Βεβαίως. Υπάρχει και άλλη εκδοχή, αλλά αυτή είναι η πιο επικρατέστερη. Αλλά να σου πω και τη δικιά μου. Βεβαίως. Ότι ο Τηρησίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έτσι κάποιες ικανότητες, δεν ήταν μάντης, αλλά ήταν σαν, πώς να σε πω ρε παιδί μου, σαν ταχυδακτουργός της εποχής να είμαι, David Kovbelfield. Και κατάφερε λέει κάποια στιγμή, επειδή ήθελε από περίεργη να δει πώς βιώνουν ας πούμε τον ιστορικό κόσμο, τον έρωτα κτλ. Οι γυναίκες, κατάφερε να κάνει ένα θαύμα και να μεταμορφωθεί από άντρα σε τέλεια γυναίκα. Και να ζήσει για κάποια ας πούμε χρόνια έτσι σαν γυναίκα. Κάποια στιγμή λέει ξανά έγινε άντρας και έγινε μια φάση μεταξύ του Δία και της Ήρας. Ο Δίας λέει και η Ήρα διαφωνούσαν ας πούμε, είχαν μια συζήτηση, διαφωνούσαν ας πούμε για το ποιος βιώνει μεγαλύτερη ειδονή στο σεξ, δηλαδή ο άντρας ή η γυναίκα. Και επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, απευθύνθηκα στον Τηρησία, ο οποίος ξέραν ας πούμε ότι έχει ζήσει πολλά χρόνια σαν γυναίκα. Τότε ο Τηρησίας λέει έδωσε μια απάντηση η οποία έμεινε στην ιστορία, αξιομνημόνευτη απάντηση, ότι από τα 10 μέρη λέει της ειδονής, το ένα γεύεται ο άντρας και τα 9 γυναίκα. Μόλις το άκουσε αυτό λέει, η Ήρα οργίστηκε και τον τύφλωσε, και επειδή λέει ο Δίας τον λυπήθηκε, τον έκανε, του έδωσε σημαντική ικανότητα με την οποία έκανε λαμπρή καριέρα. Ο λόγος λέει όμως τώρα που οργίστηκε η Ήρα και τον τύφλωσε ήταν γιατί λέει φανέρωσε το ταυτράκι στο μυστικό λέει, των γυναικών, το οποίο δεν ήθελαν να το ξέρουν οι άντρες για να μην το εκμεταλλευτούν προς όφελός τους, να πούμε. Όταν βλέπουν δηλαδή να κάνει τη δύσκολη γυναίκα, ναι, να ξέρουν ότι αχ καλέ μη δεν μπορώ, δεν θέλω, θέλει το τέρας. Και να σου πω και μια άλλη αλήθεια που λες, όπως λέω ότι όσο δεν φτάνει αλλά που τα κάνει κρεμαστάρια. Δηλαδή κυνηγάω κάτι καλό να πούμε. Λέω στους φίλους μου κυνηγάω ένα αστέρι τρομερό ρε Μάγκη, θα το δείξω, θα πάω σε πλάκα. Και άμα δεν μου κάτσει λέω έλα μωρέ τον μπάσο τώρα να πούμε. Την πεταμένη, την πατσαβούρα. Καταλαβαίνετε και αυτούς το λέω τώρα αυτό. Τα ευκόλου στο νούμερο παραλείπονται. Γιατί ακούμε κάτι παπάστρο τελευταία. Έγινε Γιώργο. Γεια σου Γιώργαρα μου. Και η δικιά σου η γνώμη. Κοντά ήταν πάντως αυτό που ξέρω εγώ, αυτό που έχω διαβάσει ήταν αυτό που σου είπα. Ορίστε ο επόμενος. Γεια και χαρά Γιώργη. Γεια σου κύριε Φιλάρετε, τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Πώς με άκουσες σήμερα. Ναι, ήταν μια ωραία αναδρομή. Ουσιαστικά, επειδή μου θύμισες λίγο, είχα την τύχη να γνωρίσω τη γιαγιά, η οποία ήταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, αλλά και τον παππού που δεν τον γνώρισα, που ήταν από την Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος και ένας χρόνος που είναι πάρα πολύ μακρινός με τα σημερινά δεδομένα. Είναι μια εποχή που είναι τεράστια η απόσταση, λες και είναι 1000 χρόνια η απόσταση. Αυτό που ξέρω λοιπόν είναι ότι οι Τούρκοι που ζούσαν στο ίδιο μέρος, οι γείτονες Τούρκοι δηλαδή, είχαν πάρα πολύ καλή σχέση με τους Έλληνες. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν, πώς να το πω, κυριολεκτικά καλύτερα από τους γείτονες που έχουμε τώρα, γιατί τώρα με τους γείτονές μας δεν γνωριζόμαστε καν. Το πρόβλημα όμως το είχαν με το στρατό και με το κράτος το τουρκικό. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς, θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Ένας αδελφός της γιαγιάς μου, τον είχε και φωτογραφία, τον είχα δει, παλικάρι, ένα θεόρατο παλικάρι, μάστορας, γιατί είχαν τζάμια, κάνανε τα τζάμια εκείνη την εποχή και είχαν και καλά λεφτά αυτοί οι μάστορες. Αλλά το πρόβλημα που βρισκότανε, ότι τη νύχτα, δεν ήξερες αν θα γυρίσει σπίτι αυτός που ήταν έξω. Και έτσι έγινε με αυτόν. Μια νύχτα εξαφανίστηκε και από τότε δεν το βρήκανε ποτέ. Ουσιαστικά γινόντουσαν πολλά τέτοια περίεργα. Δεν είχες τον τρόπο να ξέρεις αν θα είναι το κεφάλι σου στη θέση του την επόμενη μέρα. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα που κάποιοι πάλεψαν για να μην τα έχουμε εμείς. Κάποιοι δώσαν τη ζωή τους για αυτά. Και επειδή μέσα από αυτά έχουμε και τη συνέχεια του ξεριζωμού για πρώτη φορά των Ελλήνων
που φυσικά δεν είναι όλοι, γιατί υπάρχουν ακόμα στην Μικρά Ασία. Πάρα πολύ. Δυστυχώς αυτοί που ξεριζώθηκαν έγιναν με απόφαση ενός ανθρώπου που το λέμε και εθνάρχη. Γιατί αυτό δεν είναι εθνικό ζήτημα, όταν ξεριζώνεις μια φυλή, μια εθνότητα που ζούσε χιλιάδες χρόνια σε ένα τόπο. Αυτά είναι τα τραγικά των προγραμμάτων και του προγραμματισμού, που δεν έχει να κάνει με το έθνος. Έχει να κάνει με τα συμφέροντα. Και δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά, επειδή αποφασίζουν άλλοι για μας και αποφασίζουν μέσα από τα συμφέροντα που δεν είναι ελληνικά, που δεν είναι δικά μας, με συμφέροντα ξένων ανθρώπων. Θέλω να σου πω όμως ότι αυτό που συμβολίζει ο ΠΑΟΚ και αυτό που συμβολίζει και η ΑΕΚ είναι πράγματα τα οποία οι παλιοί μπορούν να νιώθουν πολύ περισσότερο. Οι νέοι το παίρνουν πιο ιδεολογικά μέσα από αυτό που ζουν. Αλλά αυτό που θύμιζε και αυτό που μπορούσε να νιώσει κανείς για την πατρίδα που έχασε, μπορεί να το καταλάβει ίσως κάποιος που φεύγει από τη χώρα του και πάει σε μια άλλη χώρα. Γιατί δεν είναι μόνον να είσαι Έλληνας, είναι και να ζεις στον τόπο που γεννήθηκες. Ο τόπος που γεννήθηκες θα είναι για πάντα ο τόπος σου, όπου κι αν πας. Και αυτό το πράγμα το έχουν υποστεί οι παππούδες μας. Γεια και χαρά, Γιώργη. Γεια χαρά σου. Να πάμε στην τελευταία γραμμούλα και πάμε για διάλειμμα. Ορίστε. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας, καλέ μου άνθρωπε. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, όταν λέει είμαι στον Τηρεσία, τι εννοεί? Τον κάνανε γυναίκα ή τον κάνανε τυφλό? Ο Τηρεσίας, επειδή είναι μάντης, επειδή είναι μάντης, έτσι βγάλανε τότε το... Τώρα στα σημερινά τα δικά μας. Στα σημερινά τα δικά μας. Είμαι, λέει, δεν μπορώ, λέει, στην εφορία, λέει, είμαι στον Τηρεσία. Στον Τηρεσία είναι... Και τον κάνανε γυναίκα. Τον κάνανε καταζητούμενο. Τι? Καταζητούμενο τον κάνανε, ξέρω εγώ τον κάνανε. Στην Τηρεσία, μα είσαι για όλη σου τη ζωή, ό,τι και να κάνεις, παπ, θα βγαίνει μπροστά σου. Ότι... Και άρα τι τον κάνανε? Τον κάνανε... Γυναίκα ή τυφλό? Τυφλό, ο τυφλό όχι, γιατί βλέπεις γυναίκα, μπα, τίποτα. Μάντι, επειδή είναι μάντις, δηλαδή μαντεύω ότι... Τι μάντις, όταν χρωστά είναι μάντις? Είμαι στον Τηρεσία, σημαίνει με ξέρει ο Τηρεσίας ότι είμαι κοπριά. Αυτό δεν έχεις απάντηση. Όχι. Πες και μια φορά, δεν έχω απάντηση. Δεν έχω απάντηση. Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη. Λέγε, παλιά μας είχες μιλήσει για τα καρπούζια όμπλα. Όμπλα, ναι. Ναι, μίλησε μας τώρα για τα καρπούζια 2057. Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρεις, πάλι αδιάβαστο σε πια. Δεν τα ξέρω, ρε μεγάλη, 2057 καρπούζια. Ρε βρω μου, αγκό, πάλι αδιάβαστο σε πια. Το αγκό πήρατε εσείς οι παοξίδες, τον αγκό από αυτόν, από την Arsenal, μαύρο από την Arsenal, μαύρο Άγγλο. Πού να σε φάνε τα μαύρα τα σκυλιά. Στον Καστανάρι έχουν μια ποικιλία 2057. Θα είναι καινούργια. Θα είναι καινούργια. Όλες αυτές οι ποικιλίες είναι άστα. Είναι βγαλμένα μέσα από εργαστήρια, δεν έχουν σπόρο που να αναπαράγει. Είναι η φλούδα τους. Είναι πεντανόστιμο, σου λέω. Τι ξέρεις, ρε χωριάτη, από καρπούζι και λες πεντανόστιμο? Πήγα τώρα. Πήρα, βρε κεφάλα, πήρα, βρε μητόγκα. Δεν έχεις φάει αμερικάνικα τις μπουκάλες, τις παλιές και τα λοιπά, να δεις τι θα πει. Και με τα μακρόστενα. Τα μακρόστενα, τα μπούζια, τα άσπρα, τους μπέμπιδες, τα μαύρα, να δεις τι θα πει καρπούζι. Τρως αυτή την αηδία που τρως τώρα, που το υφλούδα τους είναι από κολοκύθα και μέσα να, για να... Κολοκύθα είναι η κεφάλα σου και η μύτη σου, ρε. Ποια κολοκύθα, ρε. Άντε, πάμε για διάλειμμα. Ζυκτήρα μου. Ζυκτήρα, ζύκο πρίτη. Ουστ. Η πόλη είναι άδεια, αλλά υπάρχουν σημεία με πάρα πολύ κόσμο. Γράφουμε εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Μπέστε να δείτε φωτογραφίες, να πάθετε ζημιά. Ξεσηκωμός στις τάξεις του ΠΑΟΚ για ένα εισιτήριο που εξασφαλίζει μια θέση στο γήπεδο της Τούμπας.
στο μάτς με τη Σπάρτακ. Ελάχιστα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια. Πού να βρεθεί, ρε. 18.000 διαρκείας, τι μείνανε νομίζετε. Οι τυχεροί που μείναν στην πόλη θα είναι και τυχεροί που θα πάρουν το μαγικό χαρτάκι. Ξεσηκωθείτε. Ο ΠΑΟΚ δίνει ελπίδα, ο ΠΑΟΚ δίνει όραμα, ο ΠΑΟΚ είναι όνειρο. Και όσοι του κλέψανε πέρσι τους τίτλους να κάτσουνε στις τύψεις και στην απαξίωση που τους ρίχνει η ιστορία τους. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που ελευθερώσανε την Κωνσταντινούπολη πριν από τόσα χρόνια είναι αυτοί που στη Νέα Πόλη, στο Θεσσαλονικιών Πόλης γράφουν μια καινούργια ιστορία. 2-31-0, 2-87 και 3-8, παρακαλώ πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα αγαπητέ φίλε, φίλε κύριε Κώστα, που αν δεν ήσουν αξής θα ήσουν ένα κομμάτι χρυσάφι. Τώρα είσαι ένα κομμάτι χρυσάφι με μια κουτσουλιά επάνω. Σήμερα ήσουν άψογος. Ήμουνα. Καλά κάνεις και κάνεις αυτές τις αναδιφίσεις στο παρελθόν για να υψώνεται και το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων. Μάλιστα. Επίσης, μια διόρθωση έχω να σου κάνω. Βεβαίως. Υπήρχε μια διοργάνωση πριν από το κύπελο UEFA που τώρα λέγεται Europa League, η διοργάνωση του κυπέλου διεθνών εκθέσεων. Βεβαίως. Παίρνανε μέρος αυτήν οι πόλεις οι οποίες είχαν έκθεση και γι' αυτό το λόγο έπαιρνε και η Θεσσαλονίκη έστω και μια ομάδα, δηλαδή από τις τρεις ομάδες. Αν να εξηγήσουμε, να ξέρει ο κόσμος, ρε Κώστα. Έτσι λοιπόν το 1964 και να εξηγήσουμε στον κόσμο πρώτα-πρώτα, ναι, τι ήταν αυτό. Είπες, ναι, μια, ναι, ρουκέτα, δηλαδή πες ότι ο Ηρακλής έβγαινε έκτος, ο ΠΑΟΚ όγδος και ο Άρης ένατος. Έστω και αν πάνω από τον Ηρακλή ήταν ο Πανιώνιος ή κάποια άλλη ομάδα, ο Ηρακλής θα έπαιζε στο κύπελο διεθνών εκθέσεων. Γιατί? Γιατί η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει την έκθεση. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, έγινε το 1964 και όχι το 1965 το παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, σε εκείνη τη Ρώμα έπαιζε το 1964 που μετά πήγε στη Μίλαν. Το Άρης Ρώμα μιλάμε πάντα. Άρης Ρώμα. Ο Καρλ Χάις Σνέλιγκερ, ο οποίος το 1966 έπαιξε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με την Αγγλία, με εκείνο τον γκολ που ακόμα συζητείται αν πέρασε τη γραμμή ή αν δεν πέρασε. Επίσης έπαιζε και ένας Βραζιλιάνος σέντερφορ, ο Αντζελίλο. Ήταν τα πιο ηχηρά ονόματα της Ρώμα από ξένους παίκτες. Επίσης, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν και στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, έπαιξε ένας εφίωπας ποδοσφαιριστής, ο Γίλμα Κατάμα. Ο Γίλμα Κατάμα, για να ξέρει ο κόσμος ιστορία, τότε για να παίξει ξένος παίκτης σε μια ομάδα της Ελλάδος θα έπρεπε να σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Ελλάδος και τότε είχε δικαίωμα όσο καιρό σπούδαζε να αγωνίζεται κιόλας. Αυτός ο Κατάμα ήταν νομίζω στη Θεσσαλονίκη, ακουστά τον έχω, μαύρος ήτανε. Ήταν Αιθίωπας. Αιθίωπας, μαύρος ήτανε και σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη. Ή από την Αβυσσινία που την λέμε την Αιθιοπία. Τη λέμε και Αβυσσινία. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, λέγεται Αιθιοπία και Αβυσσινία. Λοιπόν, έπαιζε ο συγκεκριμένος ο παίκτης. Το παιχνίδι έληξε 0-0. Λοιπόν. Αυτός ο Σνέλιγκερ, να σε ρωτήσω με μια ανωτελεία, δεν έπαιξε μετά μέσα στη Μίλαν? Ναι, μετά πήγε στη Μίλαν. Μετά πήγε στη Μίλαν, βέβαια. Ναι, μετά τη Ρώμα πήγε στη Μίλαν. Αλλά έπαιξε και το εξωτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Και αν δεν είμαι σίγουρος, αν δεν κάνω λάθος, ισοφάρισε στο 90 λεπτό του κανονικού αγώνα το 2-2 το γκολ στο Γουέμπλεϊ. Κάνεις λάθος. Εκεί που κάνω λάθος. Λέω αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εκεί που ισοφάρισε
είναι κατά τη γνώμη μου στα δύο μεγαλύτερους αγώνες που έχω παρακολουθήσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, κύριο Κώστα, είναι ο αγώνας Αγγλίας-Γερμανίας και ο αγώνας Ιταλίας-Γερμανίας στους 8 και στους 4. Εκείνο ήταν το 70. Το 70 ακριβώς. Εκεί ο Σνέλιγκερ ισοφάρισε στο 90 την Ιταλία. Και μετά γι' αυτό σου λέω, βάζω ερωτηματικό, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, ναι, απλώς εγώ συμπληρώνω το ερωτηματικό σου, κύριε Κώστα. Καλά κάνεις. Καλά. Λοιπόν, εκείνο το μάτς που το εξετάσαν μετά από, με υπολογιστές και με αυτά, η μπάλα δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή του τέρματος. Πάντως ήταν ένα μάτς από ό,τι το είδαμε προχθές, το είχε όλο και προχθές πριν από κάποιες μέρες. Ήταν ένα μοιρασμένο μάτς, έτσι. Ναι. Και πραγματικά τον γκολ από ό,τι φαίνεται δεν ήταν. 3-2 κέρδισε τελικά η Αγγλία. 4-2. 4-2. Ναι, έβαλε δύο γκολ στην παράταση του Τζεφ Χάρτ. 3 γκολ σύνολο και ένα ο Μάρτιν Πίτερς. Και ένα ο Μάρτιν Πίτερς, έξω αριστερά. Εξαιρετική ομάδα και η Αγγλία όμως τότε, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Εκείνη την Βραζιλία την ζόρισε αφάνταστα το 70, που κέρδισε 1-0 η Βραζιλία, που ο σέντερφορ της Εθνικής Αγγλίας έχασε δύο κραυγαλαίες ευκαιρίες. Και τότε, σε εκείνο το μάτς, άμα θυμάσαι, έβγαινε κάθε Τρίτη το συγκρότημα Λαμπράκη, έβγαζε την αθλητική εφημερίδα Ομάδα. Η Ομάδα, εκπληκτική εφημερίδα. Μπράβο. Εκπληκτική. Λοιπόν, σε ευρωπαϊκό κόμμα, δεν ήταν τις μεγάλες εκείνες. Λοιπόν, τότε το έγραψε και η Ομάδα, αλλά το άκουσα εγώ και σε συνέντευξη στην τηλεόραση. Είχε πει ο Ριβελίνο, μαζευτήκαμε λέει και συγκεντρωθήκαμε, πώς είναι δυνατόν να βάλουμε γκολ στο Gordon Banks. Και τη φάση τη θυμάμαι σαν τώρα. Λοιπόν, μπαίνει από τα αριστερά ο Τοστάο, κάνει μια παράλληλη σέντρα στο πέναλτι. Προσποιείται ο Πελέ ότι θα σουτάρει, ανοίγει τα πόδια και πάει στο Ζαϊρζίνιο και βάζει τον γκολ ο Ζαϊρζίνιο, που σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο έβγαλε 7 γκολ. Σε κάθε παιχνίδι έβαζε και γκολ. Να σε καλά, κύριε Κώστα, πρέπει να πάρω την τελευταία γραμμή και να την κλείσουμε. Ναι, να την πάρεις. Να σε καλά, για χαρά σου. Ορίστε ο επόμενος, για σένα έχω κάνει κρατητήριο, λέει εδώ. Ορίστε. Καλημέρα σας, με ζητήσατε, κύριε Γιώργο. Χερ Νίκο Γιαννιτζότη, τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, στην εργασία μας. Ετοιμάζεσαι για τον αγώνα, θα πας ή... Καλά, δηλαδή... Πήγαμε η στην ελληνική Ελβετία. Γλώσσα είναι πλούσια. Ναι. Πάρα πολύ πλούσια. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να ρωτάμε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Θα πας στην γυναιξή και τέχνης ή όλη τέχνης? Όταν έχεις τα παιδιά και είναι σε κάποια ηλικία και δίνουν μπουρλό το κάθε μέρα και σε βάζουν όταν εσύ γονατίζεις, αυτά σε σηκώνουνε. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα στην πρώτη γραμμή. Εμείς είμαστε οπισθοφρουρά. Οπισθοφυλακή. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα λέει επιστροφή στην πόλη για τον ΠΑΟ. Και λες, θα βρούμε κανένα μπελά τέτοιο, ναι. Η απιθανή αντίπαλος πάλι Φενέρμπαξε. Ο Κορτές, γιατί για τον Κορτές μιλούσαμε τις προάλλες. Απλώς μου είχε διαφύγει από το όνομα και το είχαμε γυρίσει στην ελληνική ιστορία. Ο Κορτές τα καράβια του τα έκαψε. Δεν υπάρχει επιστροφή για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ. Ποιος είναι ο Κορτές αυτός, ρε? Ο Κορτές είναι αυτός που ανακάλυψε την Αμερική. Ο Κορτές. Όταν πήγε στη χώρα, ο Κορτές όταν πήγε στη χώρα των Ασδέκων, επειδή οι Ασδέκοι σκοτώνανε σοριδών τους Ισπανόφωνους εκεί πέρα, ο στρατός του κάπου χλώμιασε. Σου λέει, πού πάμε τώρα εμείς εδώ πέρα, θα μας φάνε. Και λέει, δεν φεύγει κανένας από εδώ και από τα καράβια μου, ή θα τους φάτε ή θα μας φάνε, διαλέξτε. Το ίδιο γίνεται και τη Τετάρτη με τους Ρώσους. Τα καράβια είναι καμένα. Ή θα μας φάνε ή θα τους φάνε, διαλέξτε, ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
τι θα κάνετε την Τετάρτη το βράδυ. Εγώ όχι ρε φίλε. Δεν ναι. έχει όχι. Μόνο μπροστά. Δεν κοιτάει καν πίσω. Δεν υπάρχει περήφανη, περήφανος αποκλεισμός και μπούρδες. Και απόδοση και τα λοιπά. Αυτό ήταν στο παρελθόν. Όταν ήσουν φτωχός. Τώρα θα πάει να πάρει στην πρόκριση. Και εμείς εκεί δίπλα θα είμαστε. Δεν φοβάσαι τίποτα. Έχεις λεφτά, έχεις πρόεδρο βουνό, έχεις κόσμο, έχεις τα πόδια σου χρυσάφια, έχεις βίλες, έχεις κόπεδα, έχεις τις Παναγιάς στα μάτια έχεις. Θα πας στο Champions League φέτος, δεν γλιτώνεις. Λες να το σηκώσουμε κιόλας. Το είπε κάποτε ο πρόεδρος. Δεν είμαι υπερφύαλος εγώ. Α. Ούτε αλαζόνας. Α. Θέλω η ομάδα να πει εκεί. Και γι' αυτό πολεμώ και ας είμαι και μόνος μου. Ας ονειρεύονται οι άλλοι πρωταθλήματα και κύπελα. Όπως λες με την αποστολή σε ένα ρητό, ότι όταν έχεις λεφτά, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Εγώ λέω το άλλο. Ναι. Όταν είσαι στο Champions League, το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι μια εύκολη υπόθεση. Εγώ που θέλω το πρωτάθλημα πρώτο. Πάρε το πρωτάθλημα εσύ. Πάλεψε με τον Λεβαδιακό και με τον Άρη, να ξοδεύει ο άλλος καμιά 50 εκατομμύρια ευρώ, να παίρνει τα πρωταθληματάκια και όταν τελειώσουν οι αγελάδες να σου έχουν μείνει 5 πρωταθλήματα και ο ΠΑΟΚ να χάσει την ευκαιρία του να γίνει από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες της Ευρώπης. Μα άμα θα πάρεις το πρωτάθλημα μπαίνεις αμέσως ρε παιδί μου, σε πιο εύκολο θέμα εδώ. Μιλάμε για Γολγοθά. Και το πρωτάθλημα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και όλο χρειάζεται βαθμούς. Είναι μεγάλη απώλεια ο Ατρόμητος και η Τρίπολη που εξωστρακίστηκαν. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ για να βγει στο Champions League, ακόμα και σαν πρωταθλητής, θα πρέπει να βγάλει τα τερά του. Νίκια μου. Θα πρέπει να τα δίνει όλα. Νίκια μου. Καταλαβαίνω. Πρέπει να πάρω την τελευταία γραμμή και να κλείσω για σήμερα. Αύριο όμως θέλω εκτενέστερες τοποθετήσεις για την εντεκάδα και για μασάλια που ακούγονται από την προπονήση. Όποτε με ξέρεις που είμαι ρε Γιώργο, ευχαριστώ, θα τα πούμε. Γεια σου Νίκο. Ορίστε ο τελευταίος, παρακαλώ. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά. Είδος του Μακμάρμα και του Πανίκα. Βρήκαμε παλιά στο μαγαζί, ο Κατερίνη. Γεια σου φίλε. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Και επειδή γιορτάζω ένα τραγούδι του Μαργαρίτη προλαβαίσαμε βάλει. Κατευθείαν. Το κελί 33. Πέρε φίλε, για πολύ ωραία. Για τη Λαχαραγορά εκεί. Τα Ρονίκη, τα παιδιά, τα φιλαράκια. Άντε άμα είναι για τη Λαχαραγορά και τα παιδιά τα δικά μας, το κελί 33. Να σε καλά, για χαρά σου. Έγινε, γεια.